λλνε φρωνο του σορφοόξου και κότι σκινό του κκοβόξου έφ

Δύο της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεθήμου Εφημίας της Ενχαλκιδόνη. Είναι γεγονός ότι από την εποχή μας λείπει το ηρωικό στοιχείο, αλλά συχνά λείπει και το στοιχείο του δυναμισμού, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Αυτόν τον ηρωισμό και τον δυναμισμό είχε η Αγία Εφημία, και τούτο διότι ήταν δεμένη με την πηγή της παντοδυναμίας που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και υπέμεινε με καρτερία τα φρικτά βασανιστήρια, ακόμη και αυτόν τον θάνατο. Η Αγία Εφημεία έζησε την εποχή του ειδωλολάτρου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, του μεγάλου διόκτου των Χριστιανών. Καταγόταν από την Χαλκιδόνα της Βυθινίας, και γεννήθηκε από γονείς επιφανείς αλλά και ευσεβείς χριστιανούς, οι οποίοι την μεγάλωσαν χριστιανικά. Στην Χαλκιδόνα τον αυτοκράτορα εκπροσωπούσε ο Ανθίπατος Πρίσκος. Αυτός, σε μία ειδωλολατρική εορτή προς τιμήν του ψευτοθεού Άρη, κάλεσε όλους τους κατοίκους της πόλης του να προσέλθουν και να προσκυνήσουν το μεγαλόπρεπο άγαλμά του και να του προσφέρουν θυσία. Η διαταγή αυτή για τους χριστιανούς σήμαινε έναν νέο διωγμό. Χωρίστηκαν σε ομάδες οι χριστιανοί και μετέτρεψαν τα σπίτια τους σε εκκλησίες. Εκεί προσεύχονταν ομαδικά και κυρίως κοινωνούσαν σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι μεταγγίζονταν μέσα τους δύναμη από την Θεία Παντοδυναμία του Χριστού και ετοιμάζονταν για τον μεγάλο του αγώνα. Επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδας ήταν και η νεαρή εφημεία, φλογερή και ενθουσιώδης όπως ήταν, μεταλαμπάδευε τον δυναμισμό της πίστεως σε όλα τα μέλη της ομάδας της, που την αποτελούσαν 49 χριστιανοί, αποφασισμένοι όλοι τους να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Η απουσία των χριστιανών από τις δημόσιες τελετές ξεσήκωσε τους ειδωλολάτρες της πόλης εναντίον τους και ο ανθίπατος προστάζει να συλληφθούν όλοι. Μεταξύ των πρώτων συνελήφθη η ομάδα της Αγίας Εφημίας και όλοι μαζί οδηγήθηκαν μπροστά στον ανθύπατο, όπου διατράνωσαν την ομολογία τους και αρνήθηκαν φυσικά να θυσιάσουν στα είδωλα. Κανένας τους δεν υποχώρησε. Ωστόσο η Αγία Εφημία τους ενεψύχωνε με ζήλο φλογερό και τους προέτρεπε κανείς να μην δηλιάσει. Φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και όλοι μαζί χαιρόντουσαν, διότι αξιώθηκαν να υποφέρουν για την χάρη του Χριστού. Ο ανθύπατος γρήγορα κατάλαβε ότι η ψυχή αυτής της ομάδας ήταν η εφημεία και γι' αυτό στράφηκε εναντίον της. Ως απάντηση στο αμετάκλητο φρόνημά της, διέταξε να την ρίξουν σε αναμένο καμίνι για να καεί ζωντανή η διαταγή εκτελέστηκε και έντρομοι οι δήμοι ήδη ακηρύττουν. Βλέπουμε αγγέλους να σκορπίζουν τη φωτιά και δεν αφήνουν τις φλόγες να αγγίξουν την χριστιανή. Ο Θεός της είναι παντοδύναμος. Λοιπόν πιστεύουμε και εμείς στο Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Οι στρατιώτες αμέσως συλλαμβάνονται και θανατώνονται και έτσι έλαβαν το στέφανο του μαρτυρίου. Το μαρτύριο της Αγίας Εφημίας συνεχίζεται. Την έκαψαν με λαμπάδε, την πέρασαν από το μαρτυρικό τροχό, της συνέθλιψαν τα οστά, της ξέσχισαν τις σάρκες με αιχμηρά όργανα. Μα η πίστη της Εφημίας νικούσε τα μαρτύρια. Και πάντοτε ο άγγελος Κυρίου την θεράπευε και την καθιστούσε υγιή από τα βασανιστήρια. Ο ηδωλολάτρης ηγεμόνας τότε, ένιωσε νικημένος από την μυστηριώδη δύναμη αυτής της χριστιανής και προστάζει να την ρίξουν σε ένα μεγάλο λάκο νερού γεμάτο σαρκοβόρα θηρία της θαλάσσης για να την κατασπαράξουν. Η Αγία έκανε το σημείο του σταυρού και πήδησε μόνη της μέσα. Τα θηρία την κύκλωσαν και αντί να την κατασπαράξουν την πήραν στην πλάτη τους αν και κατεπλάγει ο ηγεμόνας από τα γενόμενα, δεν υποχώρησε, αλλά διέταξε να συνεχίσουν τα βασανιστήρια. Όμως και πάλι η χάρη του Θεού εξουδετερώνει την δύναμη των δημίων. Ο ηγεμόνας, για να τελειώνει μαζί της, πρόσταξε να την ρίξουν σε άγρια πεινασμένα θηρία. Τα θηρία την κυκλώνουν, δίχως όμως να την αγγίξουν, και τότε μια άγρια αρκούδα την πλησίασε, και με το δάγκωμα που τις κατέφερε έδωσε τέλος στο μαρτύριο της Αγίας Μάρτυρος. Η ψυχή της Αγίας Εφημίας εν δόξη και τιμή ανήλθε στον ουρανό για να λάβει τον στέφανο των αγώνων της. Μετά από την κατάπαυση των διωγμών, οι χριστιανοί απέθεσαν το ιερό λείψανο της Αγίας σε λάρνακα και το κατέθεσαν στον μεγαλοπρεπή ναό που ύψωσαν πάνω από τον τάφο της και την ανέδειξαν πολιούχο και προστάτηδα της Χαλκιδόνας της Κωνσταντινουπόλεως. Πέρασαν 150 χρόνια σχεδόν από τότε, όταν η Εκκλησία του Χριστού ήταν και πάλι μαχωμένη εναντίον της αίρεσης του μονοφυσιτισμού. Οι μονοφυσίτες πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν μόνο Θεός και όχι άνθρωπος και ότι η ανθρώπινη φύση του απορροφήθηκε από την θεϊκή φύση του. Μεγάλη βλασφημία και αίρεση, διότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όμοιος σε όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία. Το έτος 451 συνέρχεται η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος στην Χαλκιδόνα, η οποία διεξήχθη στον μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας Εφημίας οι θεοφόροι πατέρες κατεδίκασαν την αίρεση και κατήρτισαν τον τόμο, κατέγραψαν δηλαδή σε ένα βιβλίο την αλήθεια. Το ίδιο όμως έκαναν και οι μονοφυσίτες. Και ύστερα από κοινή συμφωνία άνοιξαν την λάρνακα της Αγίας Εφημίας και έβαλαν τους δύο αυτούς τόμους κάτω από αυστηρή φρούρηση στα χέρια της Αγίας. Τα άφησαν εκεί ώστε η Αγία να τους φανερώσει την αλήθεια. Ύστερα από τρεις ημέρες, μόλις άνοιξαν την λιψανοθήκη, έκθαμβοι αντίκρισαν τον τόμο των Ορθοδόξων να βρίσκεται στα χέρια της Αγίας και μάλιστα τον είχε αγκαλιάσει επάνω στο στέρνο της. Αντίθετα, ο τόμος των ερετικών μονοφυσιτών βρισκόταν στα πόδια της. Έτσι η Αγία Εφημεία διετράνωσε και επικύρωσε την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία άλλωστε μέχρι θανάτου είχε υπερασπιστεί. Το θαυμαστό αυτό γεγονός στήριξε την πίστη των Ορθοδόξων και έφρανε τους πιστούς, ενώ όπως ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιό τη κατήσχυνε τους κακοδόξους, ντρόπιασε δηλαδή τους κακοδόξους ερετικούς. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει στους πιστούς του αθλητές ο Χριστός, δύναμη ακατανίκητη και αιώνια. Έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία, δια του θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημείας, θριάμβευσε και οι αιρετικοί καταντροπιάστηκαν. Πανηγυρικά η Ορθοδοξία τίμησε την Αγία Εφημία και όρισε να τιμάται η ανάμνηση αυτού του θαύματος στις 11 του μηνός Ιουλίου, φανερώνοντας ότι ο Θεός, μέσω των Αγίων Του, δίνει την δυνατότητα να λάμπει η αλήθεια και να αποκαλύπτονται οι πλάνες των ερετικών. Γι' αυτό και ο ημνογράφος στρέφεται στην Αγία και της λέγει «Δίκαζε μάρτης εφημία και από τον τάφο σου του στόμου στη Συνόδου, επικυρώνοντας την αλήθεια της πίστεως, για την οποία και μαρτύρησες» στις 11 του μηνός Ιουλίου εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία το θαύμα της Αγίας Εφημίας που επικύρωσε τον τόμο των Ορθοδόξων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και κατήσχυνε τους ερετικούς μονοφυσίτες και την 16η Σεπτεμβρίου εορτάζει το μαρτύριο της Αγίας Εφημίας. Να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και να μας δίδει και σε εμάς δύναμη να κρατήσουμε καθαρή και ακέραιη την ορθόδοξη πίστη και την ομολογία μας».